Βρήκα σε μεταλλικό παιδί. Παναγία, γιατί έπαθε, γιατί είσαι έτσι, γιατί είσαι απασυλμένη έτσι. Να σου πω, κάποιες από εμάς θέλουμε να είμαστε γυναίκες. Και δε όμορφες, έτσι. Να σου βάλω και σένα λίγη να γίνεις κοριτσάκι. Δεν χρειάζεσαι ιδέες για να νιώσεις κοριτσάκι. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Πολύ πιο ευχάριστοι. Οπα, για λέγε, τι έγινε γι' αυτό, άργησες. Εσύ θα μου πεις πρώτα, πήρες τηλέφωνο το Σάκη. Στελάκι, στο είπα, εγώ είμαι παραδοσιακό κορίτσι. Αν θέλει να με κυνηγήσει. Εγώ το μόνο που έχω να κάνω είναι... Να πας αλήθεια με αυτές τις ιδέες και να περιμένεις. Ρε, άστα αυτά και όρμα, όρμα. Όπως θα έλεγε και ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης, καλά. Αν να πάρω εγώ συμβουλή από τον Μπάμπη, κάηκα. Παιδί μου, ο Μπάμπης είναι κομμάντο στα αγκομενικά. Χτυπάει και φεύγει. Τι εννοείς? Τι πάντα? Μια φορά νομίζω ότι είχε φάει κόλλημα με μία. Για λέγε. Βέβαια αυτή τον έφτυνε. Κλασικός άντρας. Όσο το φτύνεις κολλάει. Βέβαια δεν ξέρω αν υπάρχει γυναίκα που μπορεί να φτύσει τον Μπάμπη. Αλλά τέλος πάντων. Για πες μου εσύ τώρα τα δικά σου. Πες μου με ποιον βγήκες, τι έγινε, λέγε, λέγε. Με κανέναν. Τίποτα, στη δουλειά ήμουνα. Τι, τσάμπα εγώ χάρηκα τώρα, κοντεύω να σπάσει αυτό. Τσάμπα και βέρεσε. Γεια σου ρε Στελάρα. Πες τα ρε Στελιό, πες τα. Μωρό μου. Καλημέρα. Γιατί έγινε? Ρε, δεν τελειώσαμε αυτή χθες. Τι? Ωραία, γάμο του, και θα έρθει το παιδί στις 12. Τι θα κάνουμε? Άσε, θα τη φτιάξω εγώ. Σε μια ωρίτσα θα την έχω τελειώσει. Τι έγινε τώρα? Πώς τρελάνε. Πώς κοιμηθήκαμε το βράδυ? Μια χαρά, ξέρει, έπεσα. Και το πρωί? Πώς ξυπνήσαμε? Από το δεξί πλευρό, όπως πάντα. Σε ενοχλούν τα μαλάκια σου? Ναι ρε γαμώ, το είχα ένα λαστιχάκι και το χαζα. Μήπως... είναι αυτό? Έλα ρε Πάβη, πού το βρήκες ρε εσύ και το ψάχνα? Μπράβο ρε εσύ, για κράτα. Αχ, μπράβο, σε ευχαριστώ. Το βράδυ έχεις κανονίσει τίποτα? Μπα, είναι νωρίς ακόμα, μωρέ. Ωραία, δηλαδή αν σου ζητήσω να μείνεις παραπάνω για δουλειά... Εντάξει, είναι και το καλύτερό μου, αλλά είναι μεγάλη ανάγκη, τι να κάνω. Καλά, τον Κινέζο παριστάνεις τώρα. Τι Κινέζο, μωρέ. Α, ναι, δεν χρειάζομαι αυτή τη βίδα. Αυτή είναι όλη λάθος. Χρειάζομαι μια δεκάρα. Έχεις τη βίδα τώρα και λέγε. Τι να πω, καλέ. Για χτες το βράδυ. Τι έγινε χτες το βράδυ? Καλά, θα με τρελάνεις ρε εσύ. Χτες το βράδυ εσύ και εγώ δεν... Α, αυτό λες. Ναι. Α, αυτό. Α. Ακούω. Τι να πω. Ρε, μου έχεις κάνει τα νεύρα κρόσια, ρε, το καταλαβαίνεις? Καλά ρε Μπάμπη, χαλάρωσε, εντάξει, κατάλαβα τι λες. Ναι, αυτό που έγινε, εντάξει, σου ήρθε, μου ήρθε, έγινε. Θα κάτσουμε να το αναλύσουμε κιόλας. Τι, δεν θα κάτσουμε? Όχι βέβαια. Α, εκτός αν έχεις κάποιο πρόβλημα που δουλεύουμε μαζί. Εντάξει, σε αυτή την περίπτωση να μου το πεις. Να μου το πεις να φύγω. Να φύγω, να πάω να βρω ένα συνεργείο, τόσο συνεργείο πρέπει να φύγω. Να φύγεις, πού να πας μόνος, πού να φύγεις? Λέω αν έχεις θέμα. Θέμα? Τι θέμα να έχω εγώ, δηλαδή? Εγώ μια χαρά είμαι. Εγώ για σένα το είπα. Μήπως ήθελες, ρε παιδί μου. Τι? Συνέχεια και τα λοιπά, γιατί εγώ δεν είμαι για έτσι, καταλαβες.
Δηλαδή δεν είσαι καν ο τύπος μου. Αυτό. Ούτε εσύ είσαι ο τύπος μου. Εντάξει. Δεν τρέχει και τίποτα άμα δεν σου αρέσω. Γιατί εγώ πάω μόνο με γυναίκες. Δηλαδή η γυναίκα που θα είναι δίπλα μου πρέπει να είναι 100% γυναίκα. Και εσύ δεν το έχεις. Τι κοιτάς. Καθόλου. Sorry. Έλα, Λιτσάκι μου. Ναι, κοριτσάρα μου, καλά εσύ. Ο Θωμάς. Τι. Τσακώθηκε ο Θωμάς. Καλά. Ο Θωμάς είναι αρνάκι του Θεού, ρε, εσύ. Ναι. Ναι, θα σε πάρω μετά και θα σου πω. Γεια, φιλιά. Λοιπόν, έφυγα. Το μαγαζί και τα μάτια. Τι είναι. Εντάξει. Σ' άκουσα κάπως τηλέφωνος, ε. Ανάποδη μέρα. Ανάποδη μέρα σου λέω, από το Θωμά έρχομαι. Τι είναι. Σ' άπως κατάλαβα, ξέρω εγώ, κάτι με τη Μαρίνα. Πάντως πρέπει να έχει γίνει χοντρή ζημιά. Εντάξει, θα τα ξαναβρούνε. Η Μαρίνα είναι ζόρικη κοπέλα. Και οι ζόρικες κοπέλες κάνουν μεγάλες ζημιές. Κοιτά. Καλά. Μην το πιάσουμε αυτό το θέμα. Μην πιάσουμε αυτό το θέμα, έτσι. Και εγώ πάω μόνο με γυναίκες. Δηλαδή η γυναίκα που θα είναι δίπλα μου πρέπει να είναι 100% γυναίκα. Και εσύ δεν το έχεις. When I'm dancing in the club, they say, hey sexy. Hey, sexy. When I'm driving in my car, or I'm standing at the bar, it don't matter where I are, they say, hey sexy. Hey, sexy. 'Cause I'm too sexy in this club. Δηλαδή η γυναίκα που θα είναι δίπλα μου πρέπει να είναι 100% γυναίκα. Εσύ δεν τρέχεις. Κατάλαβες, φίλε μου. Ε? Σου ήρθε, μου ήρθε, έγινε. Πώς την είδε τώρα έτσι στο στελάκι. Ε? Και δεν τρέχει τίποτα και αν θέλεις να φύγω έφυγα. Κάτσε, κυρά μου. Με ρώτησες εμένα αν γουστάρω να φύγεις. Ε, με ρώτησες. Εσύ δεν γουστάρεις να φύγει. Να φύγει, να πάει στο καλό και να μην την ξαναδώ μπροστά μου. Τέλος. Ωραία, ωραία, ωραία. Καταλαβαίνεις ότι αυτά που λες δεν είναι λογικά, έτσι. Εντάξει, γυναίκα είναι αυτή. Ε? Όχι, σε ρωτάω, εσύ είναι γυναίκα. Ε? Κάθε σωστή γυναίκα που κοιμάται με τον Μπάμπη γουστάει να ξανακοιμηθεί με τον Μπάμπη. Πώς την είδε δηλαδή τώρα το στελάκι, ε? Προσπέρασε χωρίς φλας. Καλά, και τι θυμώνεις εσύ, ρε, αφού δεν τη γουστάρεις. Ε, τι θυμώνω, θυμώνω γιατί. Γιατί θυμώνω, ρε. Πώς το λένε, μου τη δίνει, ρε, παιδί μου. Μου τη δίνει αυτή η γυναίκα. Τη γουστάρω, πώς να το πω. Α, μάλιστα. Αυτή τη γυναίκα που δεν είναι ο τύπος σου, έτσι. Ποιος τύπος μου είσαι, τι με νοιάζει εμένα ο τύπος τώρα. Το θέμα είναι ότι την πάτησα. Αν είναι δυνατόν. Ο Μπάμπης την πάτησε, αν είναι δυνατόν. Ήρθα. Ωραία. Τι ήρθε στα δάκια μας δίρεις, πώς ανοίγεις έτσι την πόρτα. Ήρθα για να με κάνετε γυναίκα. Επιτέλους. Ναι, καλά, τι επιτέλους. Να σου πω, Στελάκι, πήγαινε αυτό το Πειραιά, παιδί μου. Πάρε ένα καράβι μέχρι την Τίνο. Πήγαινε εγώ να τη στείλω μέχρι τη Μεγαλόχαρη και από ξέρεις, μπορεί να στο κάνει το χατήρι. Έλα, ρε, Γιώτα, μα που παίρνεις και ήρθα με αέρα. Το εννοείς. Ναι. Αγάπη μου, νομίζω ότι μου κάνεις πλάκα. Δεν μου έχεις πει τέτοια κουβέντα. Τέλος πάντων, τώρα το λέω. Λοιπόν, κορίτσια, υπάρχει ελπίδα. Βρε, πόσες φορές θα το πούμε. Έλα σε εμάς και θα δεις. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει. Ήρθα, κάντε με ό,τι θέλετε, δεν με νοιάζει, αλλά θα με κάνετε γυναίκα. 100% γυναίκα. Ναι! Πάμε, γυναίκα. Αυτή είναι η γυναίκα για πάρτι μου. Κατάλαβες. Αντράκι, ζόρικη. Μου τη λέει όταν πρέπει. Αυτή είναι, δεν σου λέω. Αυτή που έλεγε στον Θησέα Αμβρούτσο. Ναι. Τι. Σιγά, ρε, να την πειράξω ήθελε. Σιγά, με νοιάζει δηλαδή που δεν τίνεται και δεν βάφεται. Και τι έγινε. Αφού έτσι του κουστάρω. Με τα φανελάκια, τα γράσα στα χέρια. Κοίτα να δεις, μάγκα μου, που η κόμενα δεν με γουστάρει. Δεν με γουστάρει και το έχει μετανιώσει. Και γι' αυτό μου το παίζει η Κινέζα. Όχι, ρε, δεν το νομίζω. Καλά. Άκουμε ένα που σου λέω. Όπα. Μήνυμα στο Λιτσάκι. Να βρεθούμε όλοι μαζί στην πλατεία και η Στέλλα μαζί. Θα έρθεις, έτσι. Όχι, 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 όχι. Τι όχι. Θα έρθεις. Φίλος δεν είσαι. Ε? Οι φίλοι στα δύσκολα φαίνονται. Τέλος. Θα έρθεις.
σου, κοπελάρα μου! Πόσα χρόνια το περίμενα εγώ αυτό. Πάω σου! Εντάξει, δεν τι είναι, παιδιά? Τι είναι? Μόνο εμείς είμαστε? Η Μάρινα? Α, έφυγε. Μάλλον πήγε να βρει το Θωμά. Καλύτερα, γιατί μπορεί και να τα ξαναβρούνε. Το ξαδερφάκι σου πού είναι, δεν θα έρθει? Το Στελάκι? Ναι. Όπου να είναι θα έρθει. Μάλιστα. Α, να έρθει. Είπε. Είναι αυτό, ρε. Πιστεύει. Να δεις που θα είναι μια περίεργη βραδιά απόψε. Γεια σας. Χαίρετε. Α, είσαι κι εσύ εδώ. Ναι. Θα πάρω ποτό. Ναι. Μια τεκίλα. Κίτρινη. Σε κόλλα. Και εγώ μια τεκίλα. Μάλλον κάντες τρεις.